Ξέρανε τα παιδιά. Μεγάλοι ξέρανε και θέλω να κάνουν τη ζεύση του χώρου νέων να δούμε αν δουλεύουν αυτά. Που μαθαίνουμε τα χαρτιά. Έρχονται, ερχόσανε με στουπιά, με πετρέλαια και καθαρίζαμε. Λες, το είχαμε πάρει εργολαβία. Καθαρίσαμε, φύγανε όλες οι μάκες από πάνω τα δύο ζεύη. Παϊδρομηχανές του Μάρσαλ, του σχεδίου Μάρσαλ κάτω εκεί. Από το Μάρσαλ είναι αυτές. Ναι, και λέω θα κάνω εγώ απόπειρα να δω αν θα δουλέψει. Κάνω αντιστάσεις με ροστάτη στη μέση. Ο νεκρό και πα σιγά σιγά πρόσωπο ξεκινάει από μία-δύο στροφές να βρει ολόκληρο γαϊδού να γυρίζει αργά. Προχώρησε γκαζάρις, έγινε κράτη. Μην δίνει λίγο το σωμάκι να το δώσει παλικάρι. Φρένο κιόλα, στη μέση φρένο. Όπιστε, όπως ήταν ηθικά πλοία. Ναι, ναι, ναι. Οπότε όπω ήμουν με τα παιδιά, αυτοί παρατάγαν τι δουλειέ που παίρνουν από τον ΟΤΕ άδειε να έρθουν να βοηθήσουν. Παρατάγαν πέναν άδειε για να έρθουν να πλύνουμε τι μηχανέ. Ο οικονομίδη που ήταν κάτω. Πάει στο Χατζηδάκι, αυτός ο Χατζηδάκης εκεί πέρα το γραφείο του. Ήταν διευθυντής τότε. Ήταν ο άνθρωπος που είχα, όταν εγώ ήμουν διευθυντής, είχα τη φωτογραφία του πίσω μου. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο πνευματικός μου πατέρας. Διετέλεσε και διευθυντής. Ναι, βέβαια, στο απογευματινό. Στο απογευματινό. Στο απογευματινό, μετά έφυγε από το πρωινό και πήγε στο απογευματινό. Ήταν ο πνευματικός μου πατέρας. Θα σου πω τώρα από το Χατζηδάκι, θα το μνημονεύσω γιατί είναι το πραγματικό μνημόσυνο εδώ μέσα. Λοιπόν, ο οικονομίδης, μόλις βάζω εγώ μπροστά τις μηχανές αυτές, βούλε καλό τα παιδιά, ζήτω το κτίριο ολόκληρο. Παϊδρομηχανές, δίζελ από το σχέδιο Μάρσα. Λοιπόν, και κάνω λοιπόν ότι έχουμε τον άξονα που είναι η προπέλα του πλοίου. Ναι. Λέμε κράτη, στη μέση. Τσακ, σταμάταγε. Πρόσωπο. Πήγαινε στις ροστάτες, ξεκίναγε. Και πήγε ομαλά και επιτάχει. Ανάλογα το ροστάτι. Απότομα. Τσακ, νεκρό. Σταμάτα η προπέλα. Πίσω. Το βλέπουν τα παιδιά. Μόνο σε πλοίο δεν είμαστε μέσα να το ζήσουν ότι έφευγε το πλοίο. Ναι. Ο οικονομίδης πάει πάνω στο Χατζηδάκι και του λέει αυτός ο νεαρός που ήρθε κάτω θα μου χαλάσει όλο το εργαστήριο. Και εκεί που ήμουν το λέγανε σερίφι αυτός ο Χατζηδάκης. Έδινε καρπαζές στους μεγάλους. Καρπαζές, δηλαδή σηκώνει το χέρι του. Είχε κάνει κάτω στην Αίγυπτο, είχε έρθει από εκεί. Ήταν ένας πολύ δυναμικός άνθρωπος. Οπότε κατεβαίνει κάτω ο Χατζηδάκης, μόλις ανοίγει την πόρτα, εγώ είχα πάνω αυτούς. Μεγάλους πατεράδες μου είχα πάνω και μαθαίνανε το γόνο. Πιο μεγάλοι μαθητές από το ανοίγει ο Χατζηδάκης, ακούει από το βουητό, κατεβαίνει, του καλέ διαμαρτυρήσει ο μόνιμος. Ο υπεύθυνος. Μόλις βλέπει εκεί, μου λέει κύριε Δημόπουλε, μόλις τελειώσει, ελάτε στο γραφείο μου. Ω, λέω με απολύουν. Ω, λέω απόλυση. Ήρθε κάτω γενικό ο διευθυντής μου. Ναι, και σου είπε, έλα στο γραφείο, σαν να μην έλεγε. Θα με πολύ θέμα κάνει. Τα καλά όλα. Φεύγω σαν βρεγμένη γάτα, τα μαζεύω, όπως ολοκληρώθηκε η άσκηση, πάω πάνω. Τι πάω, έτσι να μπει μέσα, δεν είναι. Πάω να φέρω γεμάτες. Μπαίνω μέσα, πέρασε παιδί μου, κάτσε. Είναι ο κύριος Δημόπουλος εδώ με το. Τι θα σε κεράσω, μου κάνει. Θα τα μαζέψω. Αυτά τα μαζέψω, είναι δικά μας, θα πάρω εμείς εδώ αυτά. Αυτά τα μαζέψω, είσαι πάρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι εδώ στο ισόγειο αυτά. Λοιπόν, μου λέει. Μόνο αυτά εδώ, μόνο τα δικά μας. Εγώ πήγαινα. Τι να με κεράσει. Θα πιει ένα καφεδάκι. Α, μου σπάσει το πάγο. Μια και θα πάρω εγώ ένα καφεδάκι. Τι θε, είναι αναψυκτικό. Εγώ ήρθα εδώ πέρα σαν. Να φάω απόλυση. Καφέ θα μου κεράσει. Και τι μου λέει. Εγώ περιμένω εκεί. Μου λέει παιδί μου, ξέρει γιατί ήρθα κάτω. Από την καθαρότητα. Ο οικονομίδης. Ο μόνιμος. Μου είπε ότι αυτό το παλιόπεδο. Μου είπε έτσι. Μου είπε εδώ κάτω θα μα χαλάσει τι μηχανές. Παιδί μου, εγώ εδώ μέσα έχω 5-6 χρόνια. Δεν τις άκουσα ποτέ να βουίζουν. Γι' αυτό κατέβηκα κάτω. Λεσία το ίδρυμα. Να δω τι γίνεται. Μπορείς να τις κάψεις για την εκπαίδευση, μου λέει παιδί μου. Ούτως ή άλλως τις είχαν να χρηστεύσει, δεν είχαν δουλέψει ποτέ. Μπορείς να τις κάψεις κάνοντας εκπαίδευση. Κάψτε. Όχι, μη πρόσεξε, μην τι κάψει. Κάψτε. Θα πάνε για το σκοπό που έχουν φτιαχτεί του σχεδίου Μάρσαλ, κάτι γεννήτριε και αυτά. Κάψτε για την εκπαίδευση. Από εκεί και πέρα πήρα αέρα. Βρίσκω ένα. Ήθελα να κάνω τη γέφυρα Μάη, ξέρει τότε στα υπόγεια καλώδια. Όταν έχει τυπηθεί κάπου, πού να σκάψει. Χιλιόμετρο, ποιο πόντο βρει, αν έχει πει. Είχαμε κάτω ένα ράολο μεγάλο με τσερκοτενία, ένα καλώδιο σκύλο, γύρω στα 150 μέτρα. Έρχονται παιδιά από τις δουλειές του, παρατάνε τις δουλειές στο ΤΕΔΕΗ, φοράνε φόρμα και ανοίγουμε στο διάδρομο από εκεί μέχρι εδώ και γυρίζει πίσω όλο αυτό το καλώδιο. Αυτό είχε και πίσες
τσερκοτενίες. Τα παλιά καλώδια. Κάτω, ναι. Κάτω, ναι. Οπότε αρχίζαν όλοι να φωνάζουν. Τι είναι αυτά, τι σαβούρια είναι αυτά, τι πίσες, πράγματα. Τι κάνω εγώ τώρα, έρχομαι σαν ύποπτη χρόνο να δω και εγώ αν επαληθεύονται αυτά στα εργαστήρια, τα χαρτί. Στην πράξη. Πάω και βάζω ένα τυφλό καρφί, μετράω ας πούμε ήταν το 150, το βάζω στα 82 μέτρα την αρχή εκεί. Μετράω, βάζω ένα καρφί, του κόβω και το κεφάλι και τον πίζω μέσα και δεν φαίνεται. Βάζω και λίγη πίστα να μην φαίνεται, ξέρω είναι στα 82. Παίρνω τη μέθοδο Μάριο, βάζω τα όργανα, μου βγαίνει γέφυρα, γέφυρα. Και μου βγαίνει στα 80, γιατί όταν είναι μικρή αντίσταση έχει απόκληση. Εγώ το στραμπουλάω λίγο την απόκληση του οργάνου να μου βγει στα 82. Δηλαδή στραμπουλάω λίγο τη ρύθμιση του οργάνου για να έρθει εκεί που ήξερα. Γεια σας, καλό βράδυ. Άρα η μέθοδος δουλεύει, αλλά δεν δουλεύει με τόσο μεγάλες αντιστάσεις. Ναι, δουλεύει μικρό, ναι. Λοιπόν, έρχονται τα παιδιά, αυτοί που είχαν βοηθήσει, λέω θα δούμε, είναι αυτό καλώδιο ποντισμένο. Είναι στη γη που θα βρούμε να σκάψουμε να το φτιάξουμε. Τι γίνονται αυτά τα πράγματα, μου λένε. Αυτό δεν θα κάνουμε, λέω, να δούμε να γίνεται. Πιάνω εγώ, πάνω εκεί, να τη λέει η θεωρία, για κάντε έτσι. Πάμε 82 μέτρα, μετράμε, δεν βλέπουμε τίποτα. Ρε παιδιά, λέω, λέει κάπου εδώ, για να σκαλίσουμε λίγο εδώ πέρα. Να καθαρίσουμε. Σέρχονται να καθαρίσουμε, αρχίζουμε να βγάζουμε πίσω. Το καρφί. Εδώ είναι το βραχύκλωμα, λέει. Αυτοί σταυροκοπιόντουσαν, μεγάλοι άνθρωποι. Πού λέει γίνονται αυτά τα πράγματα. Του τρέλανα. Πρέπει σιγά σιγά να μας κλείσουν το θεωρείο. Ναι, ναι. Και από τότε μου λέγανε κάντα όλα, κάψτα όλα. Θα κλείσουν όλα ρε. Αυτές τις μηχανές δεν τις βάλαμε μπροστά, τις μεγάλες μου φαίνεται. Μετά τις αλλάξανε. Τις αλλάξανε μετά. Πήραν τις και γινότανε με... Δεν τις προλάβαμε, δεν υπήρχαν εδώ. Δεν τις προλάβαμε. Βγάλαν τα ντίζελ και βάλανε με ρεύμα. Υπήρχανε κάτω ντίζελ, αλλά δεν τις δουλεύαμε. Δεν τις δουλέψαμε. Εγώ τις δούλεψα. Πριν 30 χρόνια δεν τις δουλέψαμε. Στα μαθήματα.